Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για τις γλυπτικές, να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Αυτός είναι ο πιλός. Ρε, τι έχετε να πάθετε. Τον βλέπετε, τον κύριο. Πιλός γλυπτικής που γίνεται άσπρος, μέτριος, γιατί υπάρχουν τρία είδη, σκληρός, μέτριος και πολύ μαλακός. Αυτός είναι ο μέτριος. Θα τον έχετε πάντα μέσα σε νάιλον χωρίς τρύπες και από πάνω και από κάτω θα βάζετε ένα πανί βρεγμένο και στο νάιλον. Αυτά για τον πιλό, θα σας δώσω διευθύνσεις, θα σας δώσω τηλέφωνο που θα πάμε να βρείτε να τον πάρετε. Αλλά εκτός από τον πιλό, δυστυχώς, τα πρώτα εργαλεία είναι τα δάχτυλά μας. Δεν φτάνουν όμως αυτά, πώς θα κόψουμε φόρμες. Ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο είναι αυτό, το κουμπάσο. Αυτό είναι για μέτρημα. Κλίτς, κλάτς, κλίτς. Μετά υπάρχουν τα ξυλαράκια με διάφορα κοψίματα. Για σκάψιμο, για να βρούμε τις φόρμες. Αυτά που βγάζουν πυλό, υπάρχουν και άλλα, εγώ έχω επιλέξει μόνο αυτά τα δύο, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα ξυλαράκι από κινέζικο, αλλά είναι πολύ χρήσιμο, πιστεύτε με. Αυτό είναι ένα μολύβι που έπεσε από κάπου αλλού. Αυτά είναι τα εργαλεία. Συνήθως χρησιμοποιώ και ένα καρφί και γυαλόχαρτο. Αλλά για αρχή αυτά είναι καλά. Τι κάνουμε τώρα εδώ, στον πυλό.